κατηγορούμε βασικά πρώτο μελές, όποιος μας κατηγορεί, ο Αντώνης που ανέφερε. Εδώ είμαστε, ρωτήστε μας. Δεν έχουμε πει σε κανέναν ναι, ότι εμείς θέλουμε να μην κάνουμε αυτά που θέλετε εσείς. Και εμείς θέλουμε να ανοίξουμε κυνηγότοποι, να μην κλείσει νήσιο κτλ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μόνο με αυτό παράγουμε κάτι. Έχουμε πει 5 προτάσεις, 10 προτάσεις, οι οποίες είναι επιπτές και οικονομικά. Και αυτές στηρίζουμε. Δεν ήρθαμε εμείς εναντίον σε εσάς. Εσείς μας βάλατε στον τοίχο. Τόσα χρόνια λέγατε ελάτε νέος κόσμος και τώρα που ήρθαμε δεν κάσατε, δεν μας κάνατε την τιμή να κάσετε σε ένα τραπέζι να συζητήσετε μαζί μας. Εμείς ήρθαμε. Εσείς δεν ήρθατε. Μη μας κατηγορούμε λοιπόν εμάς για αυτό που εσείς δημιουργείτε. Ευχαριστώ. Τα νησιά που δεν μπορούσαν να το σχεδιαστούν με πέρδικες και τα λοιπά. Δεν γνωρίζω αν ένα εκτροφείο, αν γινόταν εδώ στην ΚΟ, θα μπορούσε να καλύψει την δαπάνη αυτή και να πουλάει πέρδικες στα νησιά τα πέρδικες. Αυτό είναι. Ποιος άλλος θέλει να μιλήσει? Εγώ, συνάδελφε. Βλέπω σε αυτήν εδώ την έδωσα σήμερα μεγάλη έξτρα. Ας ελπίσουμε να το βγάλουμε εδώ μόνο και όχι παραπέρα. Θα ήθελα να πω, όταν βουλιάζει ένα καράβι, το πρώτο που φεύγει είναι η ποντική, την κάνουμε που λέμε. Αυτοί εδώ οι ανθρώποι, χωρίς να περιαυτολογώ, δεν μπορούμε να τους καταλογίσουμε τα πάντα, να τους ισοπεδώσουμε. Κάτι κάνανε, κάτι προσφέρανε. Ό,τι και να είναι. Μικρό ή μεγάλο και δεν το άκουσα αυτό εδώ μέσα σήμερα. Θα ήθελα με λίγα λόγια, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, να αγκαλιαστούν όλοι ενωμένοι για καλό όλων μας. Αυτό ήθελα μόνο.